Με 50 λεπτά καθυστέρηση, παρά τις αντιρρήσεις της διοίκησης του Άρη, που ζήτησε τη διακοπή του μάτσου, ενώ μετά τη λήξη φιλοξενούμενοι υπέβαλαν αναφορά κατά του κύρους του αγώνα. Σε ποια κάφρο χώρα σε όλο τον κόσμο, γιατί ο Άρης, αν θυμάστε, έπεσε κατηγορία από ένα σπρόξιμο που έγινε σε δύο ποδοσφαιριστές. Σήμερα μπήκε κάποιος οπαδός μιας ομάδας που αγωνιζόταν η ομάδα μου και χτύπησε τον τερματοφύλακά μας. Σε ποια καφρό χώρα θα συνεχιζόταν το παιχνίδι αυτό? Για πείτε μου, στην Ελλάδα που κυνηγάμε τους πυρσούς και κυνηγάμε τις σημαίες και τα βεγγαλικά. Not the first time that some fans do stupid things. And it's very difficult to take the concentration high if you don't know the game start, the game don't start. But I think the first half was not so good from us. But the second half we could win the game. Στον αγωνιστικό τομέα το ντέρμπι ήταν συναρπαστικό, με τον Άρη να ανοίγει το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Κάμπορα. Στο 26ο λεπτό ο Ηρακλής έφτασε στο 1-1 με κεφαλιά του Γιάκομου. Όμως ο Κάμπορα στο 38 με κεφαλιά αυτή τη φορά έκανε δύο τα προσωπικά του τέρματα και της ομάδας του. Το 1-2 ήταν το σκορ του ημιχρόνου και στο 59ο λεπτό ο Ηρακλής κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Μπόσνιακ από τον Γκαρσία που εκτέλεσε ο Επστάιν, διαμορφώνοντας το 2-2 που ήταν και το τελικό σκορ στο Καφταντζόγλιο. Estoy contento por el hecho de haber convertido, pero me queda la sensación de que podríamos haber llevado el triunfo a casa. Así que, bueno, trabajando en las próximas semanas, que tenemos 15 días para trabajar antes del primer juego, tratar de llegar de la mejor manera y bueno, ya pasó este partido.